Γεια σας αγαπητοί φίλοι, συνάντηση των επιτελών μας του ένδοξου ελληνικού στρατού με το ODC, το Γραφείο Αμυντικής Συνεργασίας της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Εκκίνηση του διαλόγου για τα 300 πανίσχυρα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης M2A2 Bradley. Τα θέλαμε για χρόνια. Είναι ένα μέσο που οι Αμερικανοί το έχουν σε χρήση και έχει ήδη δοκιμαστεί σε πεδία μαχών με ιδιαίτερη επιτυχία. Μετά τη θετική απάντηση των Αμερικανών, στόχος του Γενικού Επιτελείου Στρατού είναι να κινηθούμε τάχιστα, λέει στρατιωτική πηγή που αναφέρει το αγαπητό Hellas Journal και ο Γιώργος Σίδερης. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν είναι στο στόχαστρο των επιτελών μας, οι οποίοι κινούνται ταχύτατα, η ενίσχυση της Ελλάδος με 300 τεθωρακισμένα οχήματα από την Αμερική, Bradley, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης για την υποστήριξη των επελάσεων των Leopard και των άλλων αρμάτων του ελληνικού στρατού, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα χρειάζεται αναβάθμιση οπωσδήποτε των Bradley. Οι Αμερικανοί μας έχουν δώσει και σε μεγάλους αριθμούς τεθωρακισμένα M1117 Guardian. Θα δούμε πώς θα πάει και με τα Bradley. Αυτά προς το παρόν. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους.